Για όλου και για όλα, μιλήσε ο πρώην Υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Βαρουφάκη, στην εκπομπή Αντιθέσει και το Γιώργο Σαχίνη. Για τη θητεία του στο Υπουργείο, για το πώ η χώρα οδηγήθηκε στα Capital Controls, για το δημοψήφισμα, την παρέτησή του, για τι διαπραγματεύσει αλλά και για το πανευρωπαϊκό κίνημα DM25, του οποίου είναι συνειδριτή. Το καλοκαίρι του 2015 είχαμε την ευκαιρία τη απόδραση από την κρίση, αλλά τη χάσαμε, δήλωσε ο πρώην Τσάρο τη Οικονομία στην Κρήτη TV. Φοβόμαστε τον Brexit πιο πολύ από ότι φοβόμαστε αυτό που γίνεται σήμερα, τότε θα έρθει τον Brexit. Αλλά θα έρθει σε μια στιγμή που θα επιλέξει ο κύριο Σόιμπλε και όχι εμεί. Κανένα δεν θέλει τη ρήξη. Όμω, εάν μπει σε μια διαπραγμάτευση, χωρί να μπορεί να διανοηθεί ότι θα ανοίξει την πόρτα και θα φύγει, τη ρήξη με άλλα λόγια, τότε δεν διαπραγματεύεσαι. Είσαι επέτης. Κάποιε στιγμέ το χαλί κάτω από τα πόδια μου το τραβούσαν σύντροφοι από πίσω. Ο Γιάννη Βαρουφάκη αποκάλυψε ότι παρετήθηκε τη στιγμή που έγινε η μετάλλαξη και αυτή τη κυβέρνηση. Ενώ τόνισε πριτή, ότι η λύση πριτή, για την έξοδο τη χώρα από λόγια. την κρίση Ζητήθηκε είναι η εθνική συμφιλίωση. Ήταν τεράστιο λάθο το πρώτο μνημόνιο. Και μετά, ξέρετε, ήταν ένα έγκλημα το οποίο για να καλυφθεί χρειάζεται ένα δεύτερο έγκλημα και ένα τρίτο έγκλημα. Αυτό έχει συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που κάνει τώρα, αυτό που συμβαίνει σήμερα, πηγαίνει τη χώρα στα βράχια και όχι στα βράχια, την συρρυκνώνει και την ερημοποιεί βήμα-βήμα. Είναι το μαρτύριο της σταγόνας. Είναι ό,τι χειρότερο. Είναι μία αφέμαξη σταθερή, συνεχής, καταστροφική που οδηγεί στο θάνατο αυτής της χώρας. Αυτή τη στιγμή συντελείται στην Ελλάδα μία αφέμαξη που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο της χώρας, με χιλιάδες νέους να μεταναστεύουν, κάτι το οποίο θα λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στο μέλλον, τόνισε ο Γιάννης Βαρουφάκη. Η κυβέρνηση που έμεινε πίσω, ό,τι έμεινε από το ΣΥΡΙΖΑ, στην εξουσία, στην εξουσία στα κυβερνητικά οφίτσια, υπογράφουν ό,τι παλιό χαρτο του δίνουν. Γιατί έχουμε capital control σήμερα, λόγω βαρουφάκι. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ε, το 2015, το πρώτο εξαμήν, είχαμε μια ευκαιρία απόδραση από αυτή τη σκοτοδίνη. Αυτή η ευκαιρία χάθηκε. Παρακαλώ, καλάτε να... Ε, να, πάτε ειδικό ε, δικαστήριο. Δεν το ξέρετε. Παρακαλώ, ε, δύο χρόνια τώρα. Κάντε το ειδικό, δικαστήριο, γιατί ξέρετε, εκεί είναι μετρημένα τα κουκιά. Εκεί θα καταθέσουμε τα στοιχεία. Εγώ θα πάω, εκείνοι θα έρθουν. Θα τολμήσουν οι κατηγοροί μου να έρθουν, δεν θα τολμήσουν. Ε. Γιατί νομίζω ότι θα εξευθελιστούν απολύτω. Υπάρχει αλληλοεκτίμηση με τον Βολφκαν Σόιμπλε, παρόλο που διαφωνώ με το διστροπικό όραμά του, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννη Βαρουφάκη στην εκβαθέων συνέντευξη που παραχώρησε στην Κρήτη TV. Ο ίδιο αναφέρθηκε στο διακαή υπόθο του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών να δει την Τρόικα στο Παρίσι. Εμεί, η Ελλάδα, είμαστε παράπλευρη απώλεια. Ο Σόιμπλε το δήλωσε ξεκάθαρα. Θεωρεί ότι αυτά τα μνημόνια. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να, συμβεί, να συμβούν για τον ελληνικό λαό. Όταν τον είχα ρωτήσει κάποια στιγμή, το έχω δηλώσει έτσι και αλλιώ yeah. αρκετά αυτό, αρκετέ φορέ, του, του είχα πει, εσύ στη θέση που θα το υπέγραφε αυτό. Και μου λέει, Ω πατριώτη, όχι. Και τότε γιατί θέλει να μου το επιβάλλει, Η απάντηση είναι, Γιατί εάν σε αφήσω εντό τη Ευρωζώνη με μία αμοιβαίω επωφελή συμφωνία, οι Γάλλοι θα πάρουν αέρα. Και εγώ δεν μπορώ να του αφήσω να πάρουν αέρα. Εγώ θέλω την Τρόικα στο Παρίσι. Η Ρωσία δεν μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα σε αντίθεση με την Κίνα, που αποτελεί χρυσή ευκαιρία για τη χώρα, είπε ο πρώην Υπουργό Οικονομικών, ο οποίο αναφέρθηκε στι ιδιωτικοποιήσεις, χαρακτηρίζοντά τι κάποιε καλέ και κάποιε τραγικέ, κάνοντα ιδιαίτερη αναφορά στη μεγάλη ιδιωτικοποίηση στο λιμάνι του Πειραιά και στην Κόσκο.